σύγχρονοι γέροντες. Ο Παπανικόλας Πλανάς, ο απλοϊκός ποιμήν των απλών προβάτων, ο Άγιος Βίος και η πολιτεία του, της Μάρθας Μοναχής. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας. Οικογένεια που ανέβρε το χαμένο παιδί της. Μια οικογένεια των Αθηνών είχε ένα παιδί το οποίο είχε χαμένο 3 χρόνια εις την γνωστή περιπέτεια της αποστολής ελληνικού στρατού στη Ρωσία. Δεν ήξευραν αν υπάρχει στη ζωή ή αν απέθανε. Κοιτάξανε όπου έπρεπε, ουδε μία απάντηση σαφής. Είχαν ακούσει για τον πατέρα Νικόλαον ότι μπορούσε να τους διαφωτίσει εις την υπόθεση. Επήγανε στην εκκλησία και του είπαν των πόνων τους. Τους είπε: «Ελάτε αύριο και θα σας υπώ», διότι ως γνωστόν εις αυτά στα θλιβεράς περιστάσεις ο πατήρ διενυκτέρευε σχεδόν προσευχόμενος. Επήγαν την επομένη με μεγάλη και έμφοβον αγωνία να ακούσουν τι θα τους πει. Τους λέγει: «Ζει το παιδί σας και εις το τέλος της εβδομάδος θα έχετε γράμμα και τον άλλο μήνα θα τον ειδείτε να έλθει». Όντως, όπως τους είπε, έτσι και έγινε. Ήλθε ο ομαδικός η οικογένεια να τον ευχαριστήσει και να τον πάρουν στο σπίτι τους, να τους το ευλογήσει, να του κάνουν και το τραπέζι. Για να τον πάρουν, τον σήκωσαν σχεδόν στα χέρια τους. Και η αγάπη των ενωρητών. Η ενωρία του, καθώς και όλος ο κόσμος που τον εγνώρισε, εξαιρετικώς τον τιμούσε ως κάτι παραπάνω από κοινών ιερέα. Μια μέρα, ένας άνθρωπος πτωχός, μπροστά της πολυμελούς οικογενείας ενωρήτης του, περνούσε με το κάρο απ' έξω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου. Στάθηκε, κατέβηκε, μπήκε μέσα στην εκκλησία, έδωσε υπερηγία στα ονόματα όλης της οικογενείας του, αλλά ταυτοχρόνως και του αλόγου του. Γελάσαμε όταν το είδαμε αυτό. Αλλά κατόπιν δικαιώσαμε την απλότητά του, διότι σκεφτήκαμε ότι μαζί με το άλογό του είναι ζεμένος και αυτός και μαζί αγωνίζονται για τον επιούσιον άρτον της οικογενείας του. Τα γράφω αυτά για να δώσω μια εικόνα ότι τον εξετίμουν όλοι οι άνθρωποι από ανωτά της κοινωνικής τάξεως ως τον τελευταίον αγαθόν ανθρωπάκο, ο οποίος εσταυροκοπεί το πολλές φορές ώσπου να του φιλήσει το χέρι. Προσήφιετο δια να τον αφήσουν να προσευχηθεί. Κατά την εποχή εκείνη ήταν Μητροπολίτης ο Μελέτιος Μεταξάκης και απειγόρευσε τις Αγρυπνίες. Δεν μπορούμε να εννοήσουμε την αιτία. Εστερούμεθα το ωραιότερο πραγματικό ψυχαγωγικό στήριγμα και μας είχε καταλυπήσει αυτή η υπόθεση. Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου ήτο δυσυπόστατος τότε και ήτο και είναι εις το όνομα του Αγίου Βασιλείου. Όταν έφτασε η παραμονή του Αγίου, η στενοχώρια του παππού έφτασε εις το κατακόρυφον. Να μην μπορεί να αγρυπνήσει στη γιορτή του λατρευτού του Αγίου. Έπασχε ψυχικός. Ήλθε το βράδυ και εν τη απελπισία του στέλνει την νεοκόρον του, αγράμματον ούσαν, εις την Μητρόπολη, να τους παρακαλέσει να τον αφήσουν να αγρυπνήσει. Μόλις έφυγε η νεοκόρος για τη Μητρόπολη, αυτός εκρύφθη εις το ιερό, ώσπου να γυρίσει η νεοκόρος,
η οποία όταν ήλθε μας είπε τη χαρμόσυνον είδησιν ότι μπορούμε να αγρυπνήσουμε. Ταυτοχρόνως και ο παππούς ευγήκε από το ιερό συγκεκινημένος από χαρά και μας λέγει: «Έκαμα με την καρδιά μου προσευχή ώσπου να γυρίσει η Ασημίνα για να μας αφήσει ο Μητροπολίτης να προσευχηθούμε». Όλος ο κόσμος προσεύχεται και ζητά από τον Θεό κάτι εγκόσμιον, κάτι που το στερείται. Και αυτός έκαμε προσευχή για να του επιτρέψουν να προσευχηθεί όλη τη νύχτα. Σπάνια αισθήματα που τα συναντά κανείς μονάχα σε ψυχές εξαϊλωμένες και απορροφημένες από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πέρασε λίγος καιρός, έφυγε ο Μητροπολίτης, κατηργήθη η δέσμευση των Αγρυπνιών, κατόπιν ήλθε η αλλαγή του ημερολογίου, νέα βάσανα, νέοι αγώνες για τον παππού, ιδίως όταν ξημέρωναν μεγάλες γιορτές. Μια εξ αυτών ήταν το Ευαγγελισμού. Τι να κάνει, στο βάδος της αυλής του προφήτου Ελισαίου ήταν αρκετά δωμάτια, τρόγλες πες καλύτερα. Σε ένα από αυτά τα δωμάτια έμενε μια γυναικούλα, η κυρά Μάρθα, πολύ πτωχή κατά το ζήν και πολύ πλουσία κατά αγαθήν προαίρεσιν. Αυτή μας επέτρεψε να συγκεντρωθούμε στο μοναχικό της δωμάτιον, ο πατήρ Νικόλαος με τη συνοδεία του, απαρτιζωμένην από 6-7 πρόσωπα. Κατά τας 10 μετά μεσημβρίαν είμεθα όλοι παρόντες. Αρχίσαμε τον όρθρον κατά τις 11 και έως την 1 μετά τα μεσάνυχτα είμεθα έτοιμοι για τη λειτουργία. Κατεβήκαμε από το υπερόν δωμάτιον με κίνδυνο να υποχωρήσει η σκάλα τρίζουσα από την πάροδο αορίστων δεκαετηρίδων. Φτάσαμε όσο το δυνατόν αθορύβωση στην εκκλησία του προφήτου, μπήκαμε από την πίσω μικρά πορτούλα. Ως φως είχαμε τα καντήλια που φώτιζαν τα ιερά πρόσωπα των Αγίων, οι οποίοι μας κοίταζαν σαν να μας γνώριζαν. Η εκκλησία ήταν καταστολισμένη από μορφές Αγίων εικόνων, φυσικού μεγέθους, καθώς επίσης και η Αγία Φιλοθέη. Πώς χάλασαν αυτό το μνημείο, σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια μικρή αποθήκη που στη σκεπή της αναπαύονται οι γάτες. Την τότε εποχή άλλα σαθράη κύματα έμειναν αμετάβλητα, η μόνη σπουδή των ήταν να χαλάσει η εκκλησία. Ποιος διάβολος πήρε τα χέρια των ανθρώπων αυτών και τα μετεχειρίστη ώστε να γκρεμίσουν το εν μέσω των Αθηνών αγιασμένο αυτό μέρος που καλλιέργησε τόσες αγιότητες. Τέλος αρχίσαμε τη λειτουργία. Να βλέπατε τον Παπα-Νικόλα με ασυνήθη ευχέρεια να προσπαθεί να πάρει καιρό. Να αισθάνεται τη νύχτα ότι μας παρεχωρήθη για τον Άγιο αυτό σκοπό. Ως τας 3 προμεσημβρίας είχαμε τελειώσει τη λειτουργία. Αλυσμόνητος θα μείνει η λειτουργία αυτή που με τόση κατάνοιξη, με τόση γαλήνη, ιερεύς και συνοδεία έπαθαν πνευματική αλλίωση κατά ψυχήντα και διάνοιαν. Ασφαλώς θα συμμετέσχουν τη νύχτα εκείνη όχι μόνον άγγελοι αλλά και οι προαπελθόντες αδελφοί των Αγρυπνιών, δηλαδή ο Παπαδιαμάντης, ο Μωραϊτίδης και οι λοιποί. Κατόπιν σιγά σιγά ανεβήκαμε πάλι στο υπερό να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα, δηλαδή παράκληση, ώρες κλπ. Εκεί κάθισε η κάθε μια όπως έτυχε, άλλη στην άκρη του ντιβανιού, άλλη σε σκαμνάκια, όπως βρέθηκε. Σε ένα από τα καθίσματα κάθισα και εγώ. Με πήρε ο ύπνος και βλέπω μπροστά μου μια μορφή γεμάτη χαρά και ασθμένουσα μου λέγει: «Λειτουργήσαμε, λειτουργήσαμε». Μετά έφερε το χέρι της στο στήθος της και μου αυτοσυναισθήθη με τη λέξη «Φιλοθέη». Κατόπιν κάθε μία πήγε στο σπίτι της και ο παππούς στην ενορία του. Κρυφέ λειτουργία. Τα Σκυριακάς και τα μεγάλα εορτάς δεν έλειπε από την ενορία του. Αν και δεν έλαμβανε μέρος στη λειτουργία επειδή είχε άλλους 2 ιερείς βοηθούς. Κάποτε στη Μητρόπολη έμαθαν ότι κρυφολειτουργούσε ο παππούς στις μεγάλες γιορτές, καθώς και τις καθημερινές ημέρες τα ερημοκλήσια έκανε ό,τι ήθελε.
Τον φώναξαν στη Μητρόπολη να τον παρατηρήσουν. Πήγε μαζί του όπως πάντοτε η συνοδός του και ψάλτριά του. Εκεί ανέλαβε να τον παρατηρήσει ένας τότε αρχιμανδρίτης και κατόπιν αρχιερεύς. Από σιωπό το όνομά του δεν ξέρω αν ζει. Του μίλησε πολύ απότομα. Δεν απάντησε ούτε μια λέξη. Καταφοβισμένον τον πήρε η συνοδός του και τον έφερε στο σπίτι του. Όλο αυτό το απόγευμα έμεινε άφωνος. Η συνοδός του καθόταν κοντά του και προσπαθούσε να τον παρηγορήσει. Πάντοτε σιγεί εκείνος. Αυτή την ώρα ήταν ακριβώς σαν μωρό παιδάκι που μας λέγει ο Κύριος αν δεν γίνεται σαν τα μικρά παιδιά κτλ. Αυτό το επεισόδιο το έμαθε ο αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Κοντογιωργάκος που έμενε τότε εις το Άγιον Αθανάσιον του Ψηρή και κατόπιν έγινε εφημέριος εις την Χρυσοσπηλιώτισσα. Και επειδή αγαπούσε εξαιρετικά τον παππού, ήλθε κατευθείαν στο σπίτι να τον είδει και να μας πει πως παρετήρησε τον αρχιμανδρίτη που εφέρθη απότομα στον παππού. Μας έλεγε λοιπόν πως του είπε: «Έχεις ιδέα σε ποιο μίλησες έτσι? Ξέρεις ότι χτύπησες γροθιά στο μαχαίρι από το μέρος που κόβει?» και πολλά άλλα. Τέλος, τον βασάνιζε αυτή η ανομαλία, διότι και να ήθελε να υποκύψει στη βία, θα τον εγκατέλειπον όλες οι δικές του, θα διεκόπτετο η συνέχεια των λειτουργιών που επί τόσα χρόνια τη διατήρει ως ακούραστος εργάτης της ιερατικής αποστολής του. Γι' αυτό επαναλάμβανε, όταν τον ρωτούσαν πως δεν κουράζεται, την φράση «Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Τας δυσκολίας των πιστών. Ο Παπανικόλας έχερε μεγάλης εκτιμήσεως εκ μέρους του ευσεβούς λαού των Αθηνών. Η φήμη του δε είχε επεκταθεί και στας διαφόρους επαρχίας της Υπαίθρου. Μια κυρία πλουσία από την Αίγυπτο, Ελένη Βλάχου την έλεγαν, ήρχε το κατά περιόδου στας Αθήνας. Όταν ερχότανε, τις περισσότερες ημέρες τις περνούσε στις λειτουργίες του παππού. Στην Αίγυπτο ευρισκομένη, αραβώνιασε την κόρη της και έκαμαν ειδικό ταξίδι στην Αθήνα για να ευλογήσει την ανταλλαγή των δακτυλιδίων αραβώνων ο παππούς. Τους παρουσιάστηκαν δυσκολίες για το πού να κάνουν τους αραβώνας. Στο ξενοδοχείο δεν το ενέκριναν, στην εκκλησία δύσκολο. Επειδή ο παππούς έμενε στο σπίτι μου αυτές τις ημέρες, τους παρεχώρησα εγώ το σαλόνι μου. Και ήλθαν ευχαρίστως ένα απόγευμα που ήταν ο παππούς εδώ. Ήλθε η μητέρα, η κόρη, ο γαμπρός και δύο άλλοι. Τους ευλόγησε ο παππούς τους αραβώνας, τους προσέφερα και εγώ αναψυκτικά για το χατήρι του παππού και πήγανε στο καλό. Την άλλη μέρα ανέλαβε ο αδελφός μου να τον πάει στο σπίτι του. Τον έβαλε στο τραμ. Ό,τι άλλος έγινε όταν ήταν οι επιβάτες των παππού. Όλοι μαζί θέλανε να του φιλήσουν το χέρι. Όλοι μαζί θέλανε να του βγάλουν τα εισιτήρια. Πέρασαν 10 λεπτά ώσπου να αποκατασταθεί η ησυχία. Στο αμαξά. Μια μέρα πήραμε ένα αμάξι να μας πάει μαζί με τον παππού από τον προφήτη Ελισέων στην οδό Χέιδεν. Όταν φτάσαμε, είπαμε στον αμαξά να πλησιάσει το αμάξι κοντά στο πεζοδρόμιο για να κατεβεί με ευκολία ο παππούς. Ο αμαξάς απαντά ειρωνικός: «Από σας περίμενα να μου το είπετε. Μήπως ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε? Μήπως ξέρετε τον θησαυρόν?» Και τον κατέβασε από το αμάξι του σαν να κατέβαζε άγια λείψανα. Οι άνθρωποι που περίμεναν τον παππού τον πήραν μέσα. Και αυτός ο αμαξάς άρχισε να μας λέγει τι του είχε συμβεί.
Κάποτε εις τον νέον κόσμο εγίνεται ένας γάμος και με έστειλε η οικογένεια του γαμπρού να πάρω τον παπα Νικόλα που έμενε στη Γαργαρέτα. Επήγα στο σπίτι του παπά, ο οποίος καθώς βγήκε από το σπίτι του και τον είδανε τα άλογά του αφηνίασαν τόσο πολύ, ώστε ήταν αδύνατο να τα συγκρατήσω. Σήκωσαν τα πόδια του, σούζες και τα λοιπά. Λέγω εις τον γέροντα, «Πάτερ μου, είναι αδύνατο να σε πάρω εις το αμάξι μου με τέτοια ταραχή που έχουν τα άλογά μου. Θα τρέξω μια στιγμή να τους ειδοποιήσω ότι δεν σε πήρα στο αμάξι». «Δεν πειράζει, παιδί μου», του είπε, «πηγαίνω με τα πόδια μου». «Τι μεγάλη έκπληξη με περίμενε», έλεγε ο άμαξας, όταν έφτασα κοντά στο σπίτι του γαμπρού και βλέπω τον Παπα-Νικόλα, γνωστόν για την βραδυπορία του, να περπατεί στο πεζοδρόμιο κοντά σχεδόν στο σπίτι του γαμπρού. «Μπορείτε να καταλάβετε», μας έλεγε, «πόση απόσταση είναι από τον Άγιον Ιωάννη της Γαργαρέτας ως τον Νέον Κόσμο». Και ρώτησε, «Πέστε μου κι εσείς πώς πήγε περπατώντας ενώ εγώ δεν είχα φτάσει ακόμα στο σπίτι». Και αυτός, δηλαδή ο άμαξας, επίστευσε ότι πραγματικά κάποια υπερφυσική δύναμη στον επήγε ή μάλλον τον βοήθησε, καθώς και εμείς όλοι που τον ξέραμε το πιστεύουμε. Από τα κατορθώματα της υπομονής του. Προ 35 χρόνων και πλέον, όταν θα εγίνονται τα εγγένεια του Αγίου Ιωάννου, που τότε τον επισκέβασαν από τα 3 προμεσημβρίας, επήγαν οι επίτροποι στην εκκλησία μαζί με τον συλλειτουργό του παππού να συζητήσουν πώς θα τακτοποιήσουν τα της λειτουργίας, διότι ως έλεγον επρόκειτο να έλθει ο αείμνηστος βασιλεύς Κωνσταντίνος. Ήχουν εξαιρετικάς φροντίδας. Τέλος κατέληγον ο παππούς να πάει απάνω στον Άγιον Γεώργιον στο κουκάκι να λειτουργήσει, επειδή η εκκλησία αυτή του Αγίου Γεωργίου εθεωρείται μια ενορία μετά του Αγίου Ιωάννου. Ήρχοντο, εκεί που διαβάζαμε ακολουθία, να του είπουν, «Πάτερ Νικόλαε, εσύ το πρωί θα πας απάνω». Απάντησης, «Με τα χαρά σας». Και συνέχεια η ακολουθία. Περνούσε μια ώρα, ήρχε το πάλι ο επίτροπος, «Πάτερ Νικόλαε, εσύ θα λειτουργήσεις εδώ». Η ιδία απάντησης με τα χαρά σας. Πέρασε και πάλι μια ώρα. Κατόπιν θορυβωδών συζητήσεων έρχονται πάλι στον παππού. «Πάτερ Νικόλα, το σκεφτήκαμε ακόμη καλύτερα και βγάλαμε το συμπέρασμα να πας απάνω στον Άγιον Γεώργιον». Η στερεότυπος απάντησης με τα χαρά σας. Πλησίαζε να ξημερώσει. Έρχονται και πάλι. «Πάτερ Νικόλα, τελευταία απόφασης, θα λειτουργήσεις εδώ». Τους είπε και πάλι, «Ευλογημένο να είναι». Εμείς που ακούαμε τους επιτρόπους, κοντεύαμε να διαραγούμε από τη στενοχώρια και ρωτούσαμε γιατί επιτέλους δεν έβγαζαν μια και καλή μια απόφαση, αλλά εταλάνιζαν τη γρανιτόδη υπομονή του παππού. Τέλος, μόλις άρχισε να ετοιμάζεται να αντιθεί, έρχονται και δουλεύουν, «Εμπρός Παπα-Νικόλα, θα πας απάνω». Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν κουρασμένος ή ότι δεν πικρενότανε. Άνθρωπος ήτανε, σωμαδάκι γέρικο έφερνε. Εν τούτης, δεν είπε τίποτα, αλλά πήρε το δρόμο προς τον Άγιο Γεώργιο, συνοδευόμενος πάντοτε από μίαν αδελφήν εντεταλμένην στην διακονίαν αυτήν, να βοηθεί δηλαδή τον γέροντα. Επήγαν στον Άγιον Γεώργιον και μόλις εντύθηκε και επρόκειτο να αρχίσει, καταφθάνει αγγελιαφόρος να πάει κάτω να λειτουργήσει ο παπάς στον Άγιον Ιωάννην. Τι είχε συμβεί? Κατέφθασαν στον Άγιον Ιωάννην η κυρία Ζλατάνου, η οποία μόλις μπήκε στην εκκλησία ρώτησε, «Πού είναι ο Παπα-Νικόλας?» «Μα τον εστήλαμε απάνω να λειτουργήσει». «Τι λέτε, εγώ γι' αυτόν ήρθα, να πάτε να τον φέρετε αμέσως», και ταυτοχρόνως κατέθεσε ένα χιλιάρικο στο δίσκο. «Θα έστελνα το αμάξι μου, αλλά τα άλογα είναι ξεκούραστα και φοβάμαι μήπως αφηνιάσουν και συμβεί κανένα δυστύχημα. Γι' αυτό έστειλαν άνθρωπο να τον φέρει κάτω». Δεν είπε τίποτα. Σκεθροπός κατέβηκε, ράκος από τον κόπο. Εν τούτη σε αυτή την ημέρα έγινε η πιο μεγαλοπρεπής λειτουργία. Εννοείται ότι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος δεν επήγε. Εις αυτήν την υπόθεση να μελετήσει ο άνθρωπος την χάρη της υπομονής. Γι' αυτό όταν ενουθέτει μια πνευματική του κόρη της έλεγε, «Εγώ παιδί μου με την υπομονή τα έβγαλα πέρα τα τόσα σκάνδαλα που μου παρουσιαζόντουσαν.
σαν να διέβλεπε ότι αυτή την κόρη που ενουθέτει, ενώ εμπρός του προσεποιεί το την καλήν υφόλαστας επόψεις, στον ιδιότερον της βίων ή το εξαιρετικά ανυπόμονος και θυμώδης. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι η σύσκεψη των επιτρόπων δεν εσέβεται τον παππού και δεν τον αγαπούσε, αλλά σε επίσημον εορτήν τους εφάνει ως δευτερεύουσα εμφάνισης. Δεν είχε εξωτερική μεγαλοπρέπεια, δεν ήταν καλήφωνος, μα η εκτίμηση του κοινού τον έφερε να λειτουργήσει στην ενορία του, στην εκκλησία που την ανέδειξε ο ίδιος. Παπα-Νικόλας Πλανάς, ο απλοϊκός ποιμήν των απλών προβάτων, ο Άγιος Βίος και η πολιτεία του, της Μάρθας Μοναχής, διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Αστήρ. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.